χθε μια νέα μαζική πυραυλική επίθεση έπληξε περιοχέ σε ολόκληρη την Ουκρανία. Κρίνοντα από τα επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των πυράβλων που εκτοξεύτηκαν, δεν ήταν το πιο ισχυρό πλήγμα, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν το πιο καταστροφικό ω προ τι συνέπειε. Το μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού τη Ουκρανία παρέμεινε χωρί ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σε πολλέ πόλει δεν υπάρχει θέρμανση και νερό. Οι Ουκρανικές εταιρείες ενέργειας έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες με την αντικατάσταση του κατεστραμμένου ενεργειακού εξοπλισμού. Δυτικά μέσα έγραψαν επίσης για το γεγονός ότι η προμήθεια εξοπλισμού είναι δύσκολη λόγω της έλλειψής του στην απαιτούμενη ποσότητα. Όταν μιλάμε για το σκοπό των νέων επιθέσεων, επικρατούν τέσσερι κυρίε εκδοχέ. Οι Ουκρανικέ αρχέ πιστεύουν ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να πείσουν την Ουκρανία να διαπραγματευτεί χτυπώντα τον ενεργειακό τομέα ή εναλλακτικά να οδηγήσουν του Ουκρανού σε απόγνωση λόγω τη μακρά απουσία ηλεκτρισμού, νερού και θερμότητα και να του ενθαρρύνουν να πετύσουν από τι αρχέ να διαπραγματευτούν. Οι Ουκρανικές αρχές λαμβάνουν ήδη ορισμένα προληπτικά μέτρα για να περιορίσουν την αύξηση του πανικού και της ιτοπάθειας. Τώρα οι υπηρέτες του λαού εισάγουν νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ποινική ευθύνη για την διάδοση δεδομένων για επιθέσεις σε υποδομές ζωτική σημασία που δεν εκφράστηκαν από επίσημους ομιλητές ή τμήματα. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, οι Ρώσοι χτυπούν τις υποδομές όχι για χάρη των διαπραγματεύσεων που λίγοι πιστεύουν, αλλά για να αποδιοργανώσουν τα ουκρανικά μετόπισθεν να δυσκολέψουν τι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία να διεξάγουν εχθροπραξίε στι πρώτε γραμμέ. Επειδή αν το πίσω μέρο πασχίζει χωρί ηλεκτρικό ρεύμα, η βιομηχανία σταματά, τότε δεν είναι εύκολο να πολεμήσει ούτε ο στρατό, αφού, για παράδειγμα, χρειάζεται η επισκευή εξοπλισμού ή και η παραγωγή τροφίμων και εξοπλισμού για στρατιώτε. Συζητείται επίση η επιλογή αύξηση του κόστου τη Δύση στην Ουκρανία. σω η Ρωσία θέλει οι σύμμαχοι να αρχίσουν να ξοδεύουν περισσότερα για την υποστήριξη πολιτικών υποδομών ή προσφύγων και λιγότερα για όπλα. Η προσφυγων και λιγοτερα για οπλα η αντιμέτωποι με μια πολύ μεγάλη αύξηση του κόστου, οι σύμμαχοι θα άρχιζαν να γύρουν το ζήτημα του συμβιβασμού με τη Μόσχα. Στα ρωσικά κανάλια Telegram συζητούν για την επιλογή των αντιπίνων. Υποδηλώνουν ότι η σημερινή πυραυλική επίθεση συνδέεται με επιδρομή ουκρανικών δρόμων στην Κρυμαία χθε το βράδυ, ακριβώ όπω η επίθεση με πυράυλους στι 31 Οκτωβρίου συνέβη μετά την επίθεση θαλάσσιων ντρόουν στον κόλπο τη Σεβαστοπολία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.